Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα πούμε με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Ο Ανδρέας Τσίπρας είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Γεια σας, καλησπέρα. Και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είσαι εδώ, Θεσσαλονίκη, έτσι? Ναι, ναι. Είσαι ακόμα εδώ, μάλλον, ναι. Ναι, εδώ είμαι. Φαντάζομαι πήγαν όλα κατευχήν, έχεις ανακοινωθεί ήδη, αποτελείς παίχτη του Ηρακλή, αυτή τη πολύ μεγάλη ομάδα, και να υποθέσω, Ανδρέα, το ζεις με το δικό σου τρόπο. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για σένα αυτή, έτσι? Έτσι είναι ακριβώς. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Βοηθήκαμε με τους ανθρώπους της ομάδας, όλα πήγανε μια χαρά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γι' αυτό, ναι, είναι μια ξεχωριστή μέρα, η αλήθεια είναι. Αποτελεί, θα πω κάτι κλισέ τώρα, αλλά ίσως είναι η αλήθεια, αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για σένα ως ποδοσφαιριστής, ένα στοίχημα μεγάλο? Φυσικά είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου και πραγματικά θέλω να το ζήσω. Περιμένω πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Κοντά είναι, η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι τη Δευτέρα, 23 του μηνός. Δευτέρα, ναι. Θα ζήσεις και τον κόσμο σιγά σιγά και στα φιλικά παιχνίδια μετά που θα ακολουθήσουν. Και φαντάζομαι θες πάρα πολύ να ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες οπαδοί θα είναι με το μέρος σου φέτος. Έτσι, ναι. Το ξέρω ότι ο κόσμος στηρίζει την ομάδα, την αγαπά. Είναι κάτι διαφορετικό το να είσαι Ηρακλής από ό,τι μου έχουν πει και παιδιά, και περιμένω πώς και πώς, όπως σας είπα, να ξεκινήσουμε να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Με τα παιδιά που είναι... Να ξεκινήσει προετοιμασία. Mm-hmm. Με τα παιδιά που είναι τώρα στον Ηρακλή, είχες κάποιους συμπαίκτες στο παρελθόν, γνωρίζεις κάποιους? Είχα μόνο τον Μιχάλη, τον Γιαννίτσι. Ναι. Είμασταν στην Καλυθέα και στα Τρίκαλα μαζί, τον γνωρίζω πολύ καλά, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και εξαιρετικός χαρακτήρας. Μου πέτα καλύτερα για την ομάδα και δεν δυσκολεύτηκα να πάρω την αποφασή μου. Ανδρέα, το φλερτ πώς προέκυψε και αν μετά το φλερτ αυτό υπήρξε πολύς χρόνος, δηλαδή τα βρήκατε σε μια μέρα που λέμε? Τα βρήκαμε σε μια μέρα, ναι, η αλήθεια είναι. Είχαμε συζητήσεις με τον κύριο Μπαξεβάνο, με τους ανθρώπους της ομάδας. Μια αλήθεια είναι ότι όταν μου είπαν ότι θα με ήθελαν στον Ηρακλή, χάρηκα πάρα πολύ. Και εννοείται, και δόξα τω Θεώ, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Υπήρξε όντως φλερτ, γιατί θυμάμαι πριν 2 χρόνια είχε παίξει ρεπορταζιακά, το παίξει σε εισαγωγικά το ρήμα, το όνομά σου για τον Ηρακλή τη Super League. Ναι, τότε δεν είχε προχωρήσει κάτι, έτσι? Ναι, ήμουν κοντά πολύ. Ναι, δεν προχώρησε κάτι. Δόξα τω Θεώ όμως προχώρησε τώρα. Αυτό έχει σημασία. Καλή αργά παρά ποτέ. Έτσι ακριβώς. Για σένα τι σημαίνει πλέον αυτό? Γιατί, ήσουν στην Καλυθέα 4 νομίζω χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Τρία. Μετά στα Τρίκαλα, αλλά καταλαβαίνεις πλέον ότι είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα και φαντάζομαι το έχεις καταλάβει και από σήμερα, έτσι, και επικοινωνιακά, και το μέγεθος του Ηρακλή που βρέθηκες με τους ανθρώπους, τις εγκαταστάσεις κτλ. Εννοείται. Μόνο και μόνο το πρωί που, να σου πω την αλήθεια, που πάτησα το πόδι μου σε εγκαταστάσεις και πήγα στα γραφεία εκεί και μιλήσαμε, κατάλαβα το πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Ηρακλής. Από εκεί τα κατάλαβα όλα, η αλήθεια είναι. Θέλω να το ζήσω, πραγματικά το περιμένω πώς και πώς, όπως το είπα, το έχω πει πολλές φορές, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και είναι η τιμή μου που θα μπορέσω να αγωνιστώ με τη φανέλα αυτής της ομάδας που λέγεται Ηρακλής. Με μία λέξη, ενθουσιασμός. Ναι, ενθουσιασμός ακριβώς. Όσον αφορά την δική σου παρουσία πέρυσι στα Τρίκαλα, πώς μπορείς να την χαρακτηρίζεις? Και το λέω αυτό γιατί είναι πράγματα, στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, το οποίο θα ξαναπαίξεις φέτος με τη φάνελα του Ηρακλή αυτή τη φορά. Ναι, εντάξει. Β' εθνική, καταρχάς, ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πέρσι με τα Τρίκαλα είχαμε καλούς παίκτες, αλλά πιστεύω ότι δεν ήμασταν ομάδα. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Τα πράγματα για μένα δυστυχώς δεν πήγαν τόσο καλά, γιατί ξεκίνησα καλά, μετά έκανα ένα χειρουργείο, έβαλα ένα πλέγμα που είχα πρόβλημα στους κοιλιακούς, έμεινα έξω κάμποσο καιρό, μετά επανήλθα και βρήκα σιγά σιγά τον εαυτό μου πάλι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, αγωνιζόσουν κανονικά, έτσι? Το χειρουργείο ήταν μεσός της περίοδου. Ήταν 27 Δεκεμβρίου έκανα το χειρουργείο και ξαναέπαιξα αρχές Μαρτίου. Ναι, έχει πολύ καιρό. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν αρκετά συχνά ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια και προκύπτει σε όλο ένα και περισσότερους. Ευτυχώς το έχεις ξεπεράσει.
Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, και είμαι έτοιμος 100% για να αγωνιστώ για αυτή την ομάδα που λέγεται Ηρακλής. Τώρα, να σε βλέπουμε στην κορυφή, θα σε βλέπουμε πλάγια, θα σε βλέπουμε πίσω από το φορ, πού θα σε βλέπουμε? Αυτό θα το κρίνει ο προπονητής, όπου νομίζω ότι είναι καλύτερα, θα το κρίνει ο προπονητής. Δεν έχει θέμα πάντως, έτσι. Και δεξί μπακ να μου πει να παίξω, θα παίξω. Καλά, αυτό εννοείται και δίνει τη θέλησή σου να το κάνεις. Απλά όσον αφορά αυτό που λέμε, έχω την τάδε θέση, μπορείς πέρα από την κορυφή να τραβηχτείς και στα πλάγια, μέσω επιθετικά. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήταν η θέση μου center for. Mm-hmm. Πάντα κυρίως αγωνιζόμουν ως extreme. Απλά υπήρχαν κάποια παιχνίδια τα οποία ο προπονητής έκανε ότι θα το center for. Η θέση μου κυρίως είναι extreme. Οι περισσότεροι, να σου πω την αλήθεια, σε έχουν στο μυαλό σου για εκείνα τα δύο γκολ που έχεις πετύχει με τον Άρη, που είχε μιλήσει το Πανελλήνιο για εκείνη σου την εμφάνιση. Γι' αυτό ίσως, ξέρεις, τα γκολ τα συνδυάζει ο κόσμος εύκολα με το φορ περιοχής, ενώ πολλές φορές δεν είναι έτσι. Έτσι όπως τα λέτε, έτσι είναι ακριβώς. Έτσι όπως τα λέτε, ακριβώς. Το πρόγραμμα τι λέει, φεύγεις ή παραμένεις μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας? Θα παραμείνω εδώ. Έχουμε εξετάσει με την ομάδα, εργομετρικά, αιματολογικές, τα πάντα, και τώρα πλέον τελειώσαν οι διακοπές, τα κεφάλια μέσα. Δουλειά. Και από Δευτέρα ξεκινάμε δουλειά, έτσι ακριβώς. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο χαρούμενο, να είμαστε κι εμείς χαρούμενοι και περήφανοι και να δικαιώσουμε τους ανθρώπους. Να δικαιώσω και αυτούς τους ανθρώπους που με φέρανε στην ομάδα. Ξέρεις, μιας και το αναφέρεις, μόνο και μόνο που μιλάμε για τον Ηρακλή, καταλαβαίνεις ότι το να κάνεις πρωταθλητισμό είναι... Είμαστε όλοι καταδικασμένοι να μιλάμε γι' αυτό, και πόσο μάλλον εσείς να μπαίνετε κάθε φορά για την νίκη. Εννοείται αυτό. Το σε αγχώνει καθόλου ή όχι? Είσαι ευχαριστή από την άλλη? Δεν με αγχώνει, ίσα ίσα μου δίνει ένα κίνητρο παραπάνω αυτό. Δεν με αγχώνει. Ίσα ίσα αυτό το έδειξε και πέρσι, πιστεύω, ο Ηρακλής. Γιατί καλώς κακώς η τρίτη εθνική είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι τρίτη εθνική είναι χαμηλό το επίπεδο κλπ. Αλλά και είδαμε ότι πέρσι Οκτώβρη μήνα έφτιαξε την ομάδα και η ομάδα βγήκε πρώτη, πήρε πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Τι θα, με την εμπειρία που έχεις αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, αν και δεν είσαι τόσο μεγάλος, αλλά έχεις μια εμπειρία της κατηγορίας, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να κάνεις πραγματικό πρωταθλητισμό, να πεις πάω να ανέβω? Πέρα από ρόστερ, μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Να έχει καλό κλίμα η ομάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο βασικό, πιστεύω. Το να είμαστε καλά μεταξύ μας, και αυτό που μου είπε ο Γιαννίτσης που μίλησα μαζί του, και όλα αυτό που μου είπε είναι ότι το κλίμα είναι εκπληκτικό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτό που μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή έχουν ένα πλάνο. Δηλαδή δεν είναι ότι π.χ. διώξανε 17 παίχτες και θα πάρουν 20 παίχτες. Καταλάβατε τι σας λέω? Έχει μείνει ένας σταθερός κορμός, ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Και ο προπονητής που παραμένει και ξέρει την ομάδα, φυσικά, βέβαια. Και ο προπονητής φυσικά, που ίσα ίσα θέλω να τον ευχαριστήσω κιόλας, και που μιλήσαμε κιόλας και με έφερε στην ομάδα. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Είναι κάτι ιδιαίτερο για κάποιον παίκτη να μαθαίνει ότι είναι επιλογή προπονητή, έτσι? Αποκλειστική, σε εισαγωγικά, η λέξη. Ναι, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με όλους τους ανθρώπους, μίλησα και με τον προπονητή. Ο τρόπος προσέγγισης όλων των ανθρώπων στην ομάδα με τράβηξε πάρα πολύ. Και όπως σου είπα, δεν ήταν καθόλου δύσκολη η αποφασή μου να έρθω σε αυτήν την τόσο μεγάλη ομάδα. Ωραία. Εύχομαι αυτός ο ενθουσιασμός σου να μετατρέπεται σε γκολ και νίκες κάθε εβδομάδα, ή να δημιουργείς γκολ, και αυτό δεν μας χαλάει καθόλου, και η assist μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Να είσαι γερός. Να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Ωραία. Για να έχουμε όλα τα παιδιά, όλη την ομάδα, και όλα θα πάνε καλά. Και από κοντά τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά. Άνθρωπο. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Ανδρέα Τσίπρα.